Κάλεσμα στους καταναλωτές να ακολουθήσουν τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ, απεύθυνε ο πρόεδρος της επιχείρησης Άρης Μπαρτζόκας με αφορμή την αλλαγή των κωδικών πληρωμής μέσω ΔΕΗ, οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος του έντυπου λογαριασμού. Όπως είπε ο κ. Μπαρτζόκας, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τον παραπάνω τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής θα πρέπει πλέον να μην χρησιμοποιούν τους παλαιούς κωδικούς, αλλά τους νέους, όπως αναγράφονται στους λογαριασμούς οι οποίοι θα εκδίδονται από τις 6 Φεβρουαρίου και έπειτα. Ο κ. Μπαρτζόκας υπενθύμησε δοθεί τη ευκαιρία ότι υπάρχει δυνατότητα οι καταναλωτές να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να λαμβάνουν το λογαριασμό της ίδρυυσης με email. Η εγγραφή γίνεται δωρεάν και συνοδεύεται από έκπτωση 1,24 ευρώ ανά λογαριασμό. Εμείς ενθαρρύνουμε, είπε χαρακτηριστικά, τους πολίτες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, αφού κατά αυτόν τον τρόπο, πέραν της έκπτωσης και της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, συμβάλλουν σημαντικά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Εξέδωσε μια ανακοίνωση ΔΕΗ σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των λογαριασμών. Να πούμε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι για να πληρώσει κανείς τον λογαριασμό του νερού. Ο ένας είναι να πάει στο ταμείο, είτε στο ταμείο της Οδού Αβέρωφ, είτε στο ταμείο εδώ στη Ριζάριο Πολιτεία. Με αυτόν τον τρόπο πληρώνουν τον λογαριασμό τους περίπου το 50% των καταναλωτών. Δεν μας ικανοποιεί αυτό. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο σύγχρονες μεθόδους, γι' αυτό ενθαρρύνουμε τον κόσμο πάντα να πληρώνει ηλεκτρονικά. Όποιος δεν πάει λοιπόν στο ταμείο, έχει δύο τρόπους να πληρώσει το λογαριασμό του. Ο ένας είναι μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Υπάρχει στον λογαριασμό απάνω κάτω-κάτω στο έντυπο ένας κωδικός. Αυτός ο κωδικός θα αλλάξει από 6 Φεβρουαρίου, λόγω τραπεζικών κανονισμών. Για ένα μήνα εμείς τα έχουμε και τους παλιούς, τα έχουμε και τους νέους, αλλά εν συνεχεία πρέπει ο κόσμος να χρησιμοποιεί τους καινούριους κωδικούς. Και το λέμε αυτό και εκδώσαμε την ανακοίνωση, διότι ενδεχομένως κάποιοι συμπολίτες μας έχουν αποθηκεύσει τον κωδικό της στο κινητό και τον χρησιμοποιούν όταν λάβουν ταχυδρομικό στο λογαριασμό για να πληρώσουν μέσω του web banking. Άρα λοιπόν να προσέξουν, αν έχουν δυσκολίες, θα σημαίνει ότι χρησιμοποιούν τον παλιό κωδικό και να κοιτάξουν τον καινούριο. Ο τρίτος τρόπος όμως, τον οποίο εμείς θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο να ακολουθήσει, είναι η εγγραφή στην πλατφόρμα Ήδατα EU. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι η εγγραφή είναι δωρεάν. Όχι μόνο δεν υπάρχουν κρατήσεις όπως κάνουν μερικές τράπεζες, αλλά υπάρχει έκπτωση περίπου 1,5 ευρώ ανά λογαριασμό. Επίσης μπορεί κανείς να συνδέσει στην πλατφόρμα αυτή πολλά υδρόμετρα και το δικό του και των συγγενών του αν θέλει και του καταστήματος και όποιο θέλει και να βλέπει και την κίνηση των λογαριασμών από το παρελθόν μέχρι τώρα. Ενθαρρύνουμε τον κόσμο να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ήδατα EU και να πληρώνει μέσω της πλατφόρμας Ήδατα EU. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση, αντιθέτως υπάρχει έκπτωση. Τώρα, για όσους επαναλαμβάνω επιμένουν να πληρώνουν μέσω ΔΙΑΣ, να προσέξουν πολύ τον κωδικό που θα χρησιμοποιήσουν από το Φλεβάρι και μετά.